θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς έχουμε ορισμένα, λέμε, κόκκινες γραμμές. Δεν συζητάμε πλέον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να πειραχθούν, όπως επίσης ο 13ος και ο 14ος μισθός. Από εκεί και πέρα, για άλλα θέματα, θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων και θα συζητήσει και σε. Δεν άκουσα. Με την ανεργία στην Κορυφαία, κάθε φορά το λέμε αυτό. Τι γίνεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Η ανεργία δυστυχώς για άλλη μία ακόμα φορά και αυτό το μήνα που πέρασε αυξήθηκε. Όπως αυξήθηκε και στο δικό μας το νομό. Και δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, δεν υπάρχει λύση προς το παρόν και δεν ξέρω γιατί όλοι συνεδριάζουν, όλοι μιλάνε για την ανεργία, όλοι μιλάνε για ανάπτυξη. Εγώ δεν έχω δει τίποτα μέχρι σήμερα και περιμένω και τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους και να κοιτάξουν με ποιον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και στο Υπουργείο έχουμε στείλει έγγραφα. Τώρα στείλαμε πρόσφατα και στο Δήμο έγγραφα, χθες το φαξ, να προσλάβουν με κάτι προγράμματα τα οποία τουλάχιστον θα εφαρμοστούν σε όλη την Ελλάδα, να κάνει ένδειξη ενδιαφέροντος, να προσλάβει και ο Δήμος μερικά άτομα τα οποία μπορούν να τα πάρει επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ χωρίς να πληρώσει να επιβαρύνθει ο Δήμος ούτε μία δραχμή. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα σκέψει το πρόβλημα αυτό και θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.